Αυτό να πούμε το έτος των σκανδάλων. Ένα σκανδαλώδης χρόνος. Πάμε όμως πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει και τα σκάνδαλα είναι πάρα πολλά. Θα λέγαμε λοιπόν για την ΙΤΚΟ, το Γιουγκοσλάβικο Καλαμπόκι, το θυμόσαστε φίλες και φίλοι. Η κρατική ΙΤΚΟ ΑΕ που είχε πρόεδρο των ευνοούμενων της κυβέρνησης, εκείνον τον ανεκδίγητον, τον Σούλη τον Αποστολόπουλο, εισήγαγε ελαφρέα στη χώρα μας 21.500 τόνους Γιουγκοσλάβικο Καλαμπόκι, το οποίο στη συνέχεια το εξήγαγε παράνομα σαν ελληνικό στο Βέλγιο που είναι χώρα της ΕΟΚ. Ο Σούλης Αποστολόπουλος και οι συγκατηγορούμενοι του, ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι, δεν έχουν ακόμη παραπευθεί σε δίκη. Θα παραπευθούν. Από το σκάνδαλο αυτό η ΙΤΚΟ είχε καθαρό κέρδος. $1.462.000. Ενώ στο σχετικό ισολογισμό της ενεφάνισε κέρδος 1.000.000 δραχμές. Το υπόλοιπο ποσό, 199 εκατομμύρια δραχμές, βεβαίως έχει υπεξαιρεθεί. Και από τη μία υπεξαίρεση στην άλλη, ερχόμαστε σε σκάνδαλο ύψους 1,5 δις εις βάρος της ΕΤΒΑ και δύο θυγατρικών ναυτιλιακών εταιριών της, με αρχιμαέστρο τον πρώην διοικητή της ΕΤΒΑ, κύριο Κώστα Σοφούλη, που και το σκάνδαλο αυτό εκκρεμεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Ο Σοφούλης και τα πρώην στελέχη των εταιριών Ελληνική Ακτοπλοεία και Ελληνοκυπριακές Μεσογειακές Γραμμές κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι και το κατήγγειλαν στην δικαιοσύνη. Ο κύριος Σοφούλης και οι συγκατηγορούμενοι του συμμετείχαν σε κομπίνα αγοράς δύο πλοίων από νεοσυσταθήσεις και αρχικά πανφτωχές κυπριακές εταιρείες αγνώστων μετόχων. Αγροτική ασφαλιστική. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απεκάλυψαν και το σκάνδαλο στην αγροτική ασφαλιστική. Σωρία παρανομιών και διασπαθήσεως χρημάτων των αγροτών και βεβαίως του ελληνικού λαού. Αμοιβές πολλών εκατομμυρίων δραχμών το χρόνο στα διευθυντικά στελέχη της από 20-25 μέχρι και 33 εκατομμύρια μηνιαία. Από ασφάλειες, λέει, προμήθειες κλπ. Πλαστογραφίες, αποσπάσεις υπογραφών από αγρότες με τρόπο παραπλανητικό, αντικανονικές ασφαλίσεις συνεταιριστικών οργανώσεων, ύποπτες αγορές ακινήτων με σκοπό των πορισμών αφαιμήτων κερδών. Έχει λεχθεί ότι η αγροτική ασφαλιστική αναδείχθηκε σε εταιρεία στην οποία οι νεκροί δεν μπορούν να ασφαλίζουν ζωντανούς. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο σκάνδαλο πλαστογραφίας. Ο πρώην γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Κώστας Ζόρας, κατηγορείται για σκάνδαλο πλαστογραφήσεως κοινής αποφάσεως τριών υπουργών, και με τον τρόπο αυτό ο κύριος Ζόρας παρέτεινε παρανόμως τη θητεία δύο νομικών συμβούλων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η υπόθεση αυτή που εκκρεμεί τρία περίπου χρόνια, παρολίγο θα είχε πνιχθεί, παρολίγο θα είχε βγει σιωπηρά λάδι ο κύριος Ζόρας, αν ο εισαγγελέας εφετών κύριος Ζορμπάς δεν εναντιονόταν στην αρχιοθέτηση της δικογραφίας όπως ζητούσε η εισαγγελία πρωτοδικών. Ο κύριος Ζορμπάς, ο εισαγγελέας κύριος Ζορμπάς, με έγγραφό του ζήτησε την άσκηση ποινικής διώξεως σε βαθμό κακουργήματος εναντίον του κυρίου Ζόρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι την υπόθεση αυτή την έφερε στο φως της δημοσιότητος η εφημερίδα Βραδινή. Αγρέξ. Την κακοποίησαν κι αυτοί. Η μία παρανομία διαδέχεται την άλλη. Στην Αγρέξ, που λόγω των αλλεπαλλήλων σκανδάλων και του δημοσιογραφικού θορύβου, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναστείλει τη δραστηριότητά της. Κομπίνες, λοβιτούρες, καταχρήσεις, υπεξαιρέσεις εξωφρενικές πολλών εκατομμυρίων, ακόμη και στα γραφεία που διατηρούσε η Αγρέξ στο εξωτερικό. Για τις παρανομίες της Αγρέξ, πολλά έχουν υποθεί και σε δικαστήριο της Βρετανίας, και βεβαίως θα ενθυμίστε την περίπτωση αυτηνής της Διαβοήτου και αχαρακτήριστης κυρίας Υψηλάντη Παπαντονίου. Συνεχίζουμε με τον μιζαδόρο του ΠΑΣΟΚ, τον δικηγόρο πολυθεσίτη Γιώργο Γρέγο. Ως νομικός σύμβουλος του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων ζήτησε να λαδωθεί με 15 εκατομμύρια δραχμές από ιδιοκτήτη οικοπαίδου. Ο Γρέγος, που προφυλακίστηκε στον Κορυδαλό αφού η παρανομία του πλέον είχε γίνει βούκινο,
κατήχε εκτός από τον ΟΣΚ, προσέξτε, τις ακόλουθες θέσεις. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλουμίνας, νομικός σύμβουλος στην Μονή Πεντέλης, Γενικός Γραμματέας του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, Γενικός Γραμματέας της Κλαδικής Δικηγόρων του ΠΑΣΟΚ, Εκαθαριστής της Προβληματικής ΕΒΕΠΗ και Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλύσεως Οικονομικών Διαφορών Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Προμέτ, καφές. Επί ΠΑΣΟΚ τον πίγρανα και τον καφέ. Περισσότερο από ότι είναι όταν τον πίνει κανείς χωρίς ζάχαρη. Η κρατική Προμέτ, ενώ η τιμή του νομίμως εισαγόμενου καφέ ήταν 1.500 δολάρια κατά τόνο, οι αρμόδιοι της Προμέτ εισήγαγαν ανθρέα καφέδες προς 2.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών τον τόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι της Προμέτ τελούσαν εκτός από λαθρεμπορία απιστία αγοράζοντας καφέ και μάλιστα λαθρέως σε τιμή μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσαν να επιτύχουν στη διεθνή αγορά, ή υπερτιμολογούσαν τον καφέ και σφετεριζόντουσαν τη διαφορά. Με τις παρανομίες αυτές και τις πράξεις ζημίωσαν προφανώς προς δικό τους παράνομο όφελος την κρατική αυτή εταιρεία και ουσιαστικά τους Έλληνες φορολογούμενους με τεράστια ποσά. Και η υπόθεση σκάνδαλο αυτή εκκρεμεί στη δικαιοσύνη. Και ερχόμαστε σε μια άλλη επίσης ποινική υπόθεση σκάνδαλα, η οποία εκκρεμεί και αυτή ενώπιον της δικαιοσύνης. Πρόκειται για τον Αριστίδη Χρήστου, για τον χρυσοδάχτυλο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, που καταχράστηκε 147 εκατομμύρια δραχμές. Κυκλοφορεί ελεύθερος από εισαγγελική παράληψη, λάθος, πείτε το όπως θέλετε, που έχει να κάνει, που είχε να κάνει με την παράταση της προφυλακίσεώς του στον Κορυδαλό. Έτσι ο Χρήστου κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ η δίκη του έχει αναβληθεί 2 μέχρι στιγμής φορές. Συγκατηγορούμενοι του Χρήστου είναι 12 άτομα από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του. Μεταξύ αυτών είναι ο ενενεργεία αστυνομικός Χρήστος Δρόσος, συνεταίρος του καταχραστή στο μπαρ Σκορπιός, και η σύζυγός του Σοφία Δρόσου, υπάλληλος του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως και πρώην γραμματέας επί σειρά ετών του κυρίου Μένιου Κουτσόγιοργα. Και μια που σας ανέφερα τον καφέ της Προμέτ, η Προμέτ ασχολήθηκε και με άλλο αντικείμενο, και με τη ξυλία. Αγοράστηκαν από φιλανδική εταιρεία εξαγωγών ξυλίας Βάπο τεράστιες ποσότητες καυσοξύλων πρώτης ποιότητας ως ξυλία επιπλοποιίας και ξυλουργίας αντί 17.000 δραχμές στο κυβικό μέτρο. Για την αγορά αυτή φέρεται ότι καταβλήθηκε το ποσό των 250 εκατομμυρίων δραχμών. Η ξυλία όμως αυτή, λόγω της πρόδειλης ακαταλληλότητάς της, δεν ήταν δυνατόν να διατεθεί και δεν διατέθηκε γιατί οι Έλληνες ξυλουργοί δεν επέδειξαν ενδιαφέρον για την αγορά της. Παρέμεινε αδιάθετη και μεγάλο μέρος αυτής σάπισε στο λιμάνι της Ελευσίνας. Στην επιζήμια αυτή συναλλαγή είτε πληρώθηκε το τίμημα που είναι εξωφρενικό, είτε έγινε υπερτιμολόγηση. Σίγουρα και αυτή η υπόθεση θα εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, Ένια. Όλες οι περισσότερες, Γιώργο μου, εκκρεμούν στη δικαιοσύνη και ερχόμαστε στον Αθανάσιο Πόποτα, ο οποίος από τον περασμένο Ιούνιο είναι φυγόπινος. Εξαφανισμένος λοιπόν ο Αθανάσιος Πόποτας. Λέγεται μάλιστα ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό και αυτό για να μην εκτίσει την ποινή των 5 ετών που του είχε επιβληθεί για την κατάχρηση των 57 εκατομμυρίων δραχμών από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αντίθετα, ο συνέδροχός του, ταμειολογιστής της Εθνικής Σπύρος Λίντοβόης, εκτείει την κάθριξη που του έχει επιβληθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Πόποτας ήταν άνθρωπος του Καστριού και εκτός από τον Πρωθυπουργό είχε στενές επαφές, ίσως και επιχειρηματικές, με τον κύριο Αντώνη Λιβάνη στο πλαίσιο των βραχίδιων φιλοκυβερνητικών εφημερίδων που είχε εκδώσει ο Πόποτας, την Ελεύθερη Γνώμη και τις Ειδήσεις. Πυρκάλ. Σκάνδαλο και στην κοινωνικοποιημένη πυρκά. Τι να πρωτοθυμηθούμε από αυτό το χώρο. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε την αγορά του άχρηστου ναυπηγείου πλαστικών σκαφών στο Λαύριο αντί 317 εκατομμυρίων στην ανάληψη των χρεών του, αλλά 370 εκατομμύρια κατά παράβαση του καταστατικού της πυρκά. Την υποτιμολόγηση, αυτό είναι το εξωφρενικότερο, που έκανε σε πώληση οβίδων στο Ιράκ. Πουλούσε την κάθε οβίδα στο Ιράκ 112 δολάρια και 201 δολάρια, που νομίζετε, στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.